Καλό σας απόγευμα. Ακόμη μία μέρα βρισκόμαστε στο πρόγραμμά σας και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Σας υπενθυμίζω τον τρόπο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου καθημερινά στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλα στο πρόγραμμα papakimaketv.gr, όπου περιμένω τα email σας. Το πρώτο μας θέμα απευθύνεται σε όσους από εσάς σας αρέσει η κουζίνα και οι γκουρμέ απολαύσεις. Η Top Chef Σοφία Γεωργακάκη είναι σήμερα κοντά μας με γευστικά πιάτα και άρωμα Θεσσαλονίκης. Γνωρίσαμε τη Σοφία Γεωργακάκη μέσα από το reality μαγειρικής Top Chef. Να που ήρθε η ώρα να τη συναντήσουμε και να μάθουμε και άλλα πράγματα για την προσωπική της ζωή. Το Top Chef μου έκανε καλό γενικά, ήταν μια πολύ πολύ καλή εμπειρία. Αυτό που λένε στα reality, πήγα για την εμπειρία και κοροϊδεύαμε μέχρι τώρα, είναι πραγματικά το δικό μας τουλάχιστον. Που κρατήθηκε σε πλαίσια διαγωνισμού μαγειρικής και δεν έγινε reality, δηλαδή να μένουμε όλοι μαζί, να ελέγχεται η ζωή μας κτλ. Με βοήθησε αρκετά από την αναγνωρισιμότητα και από τον κόσμο και από τους συναδέλφους. Και εντάξει, ήταν κάτι το οποίο για μένα ήταν σαν Disneyland. Δηλαδή, ανέβαινε σε ένα τρενάκι και δεν ήξερε τι θα γίνει παρακάτω. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία, θα την ξανά έκανα τώρα. Στον δρόμο, ο κόσμος σας σταματάει και σου ζητάει συμβουλές και συνταγές. Οι μάγειρες λίγο πολύ είμαστε σαν τους γιατρούς, ξέρετε, που όλοι έχουν κάτι να ρωτήσουν. Ναι, μου μιλάνε πολύ, μου δείχνουν την αγάπη τους. Κάτι το οποίο δεν το περίμενα, δηλαδή να είμαι τόσο, να έχω τέτοια αναγνωρισιμότητα. Είναι το ύψος λίγο, η φωνή, το ύφος, δεν ξέρω. Θυμάσαι το πρώτο πιάτο που έφτιαξες στη ζωή σου? Φυσικά έφτιαξα, δεν ήταν αλμυρό, ήταν γλυκό. Ήταν μια τούρτα με έτοιμο παντεσπάνι, κομπόστα, βερίκοκα και σαντιγί, γιατί νόμιζα ότι θα με αφήσει η μαμά μου. Είχε πάει στο χωριό, ας πούμε, και όταν γύρισε ήταν τέτοια χαρά μου που αποφάσισα να της κάνω μια τούρτα. Ήμουν 7 ετών. Έχει τύχει φορά να κάψεις ένα φαγητό? Να κάψω φαγητό, εντάξει, όχι ακριβώς να το κάψω, απλά μέρες οι οποίες δεν είμαι καλά σε διάθεση. Συνήθως αφήνω τους μαγειρές μου να μαγειρέψουν, γιατί δεν μου βγαίνουν καλά. Είναι θέμα διάθεσης αυτό το πράγμα. Σε λίγο καιρό ξεκινάει το MasterChef Junior. Πώς σου φαίνεται η ιδέα των παιδιών να μαγειρεύουν? Είναι πάρα πολύ ωραία να βάζεις τα παιδιά μες στην κουζίνα, να το βλέπουν σαν παιχνίδι κτλ. Εγώ αν είχα ένα παιδί, πάντως προσωπικά εγώ δεν θα το έβαζα να ενταχθεί σε ένα τέτοιο, μια πίεση, όταν εγώ ας πούμε το έζησα τόσο έντονα, πώς, δεν ξέρω αν θα ήθελα να βάλω το παιδί μου σε μια τέτοια αγωνία να περάσει ένα διαγωνιστικό κομμάτι μαγειρικής, εκτός αν το ταλέντο ήταν τόσο ευδιάκριτο από τους πάντες που να έλεγα ας πούμε να πάει χαλάλι. Πιστεύω ότι πιο πολύ είναι θέμα γονιών αυτά που θα στείλουν, δηλαδή το μεράκι του γονιού που θα στείλει το παιδί του εκεί. Σοφία, είσαι η εξαίρεση στον κανόνα που λέει ότι οι σεφ πρέπει να είναι άντρες. Δεν είναι ανδροκρατούμενο το δικό μας το επάγγελμα, είναι ανδροκρατούμενη όλη η κοινωνία. Δηλαδή η κοινωνία έχει φτιαχτεί από άντρες για άντρες. Από εκεί και πέρα όσες γυναίκες μπορούν να αντέξουν μέσα σε αυτόν τον δύσκολο κόσμο, δηλαδή η ζωή από μόνη της είναι δύσκολη και ανδροκρατούμενη. Η κουζίνα τώρα το θέμα που δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες σεφ είναι για τον λόγο ότι χρειάζονται 10-15, ίσως 24 ώρες να κλείσεις μέσα σε κουζίνα και συνήθως όταν κάνεις οικογένεια για μια γυναίκα είναι δύσκολο. Μιας και έχεις άντρα μάγειρα, στο σπίτι ποιος μαγειρεύει? Στο σπίτι ψάχνουμε έναν τρίτο μάγειρα να αρχίσει να μαγειρεύει, να πας και φάμε κάνα φαΐ, αλλιώς παραγγέλνουμε συνήθως κάνα delivery και άμα έχουμε ρεπό, μετά από πολλές ώρες στην κουζίνα δεν έχεις διάθεση να μαγειρέψεις στο σπίτι. Είναι αυτό που λένε τον άντρα μου, άτυχε ρε, τυχε ρε, έχεις γυναίκα σεφ, αλλά πιστέψτε με, έχει φάει τα λιγότερα.